Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστολοί Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες στεφανοθέντες, πίστε πρεσβείων προς τον Κύριον, του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπων πρεσβυτέρου. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο που με αξιώνει για μία άλλη μια φορά να ευρίσκομαι ανάμεσά σας ο εκλεκτών ακροατήριων. Στο βήμα αυτό χρόνια ολόκληρα υπηρετήσαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έως ότου εξελέγημεν επίσκοπος Φλωρίνης. Τώρα στο βήμα αυτό κηρύσουν νεότεροι θεολόγοι, δικά μας πνευματικά παιδιά, με φλογερά καρδιά, εξηγούν και ερμηνεύουν τα λόγια του Ευαγγελίου και προσφέρουν τακτικά κάθε Κυριακή πνευματική τροφή. Η δε πνευματική τροφή είναι, όπως είπε Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι άρτος αγγέλων, εκτός από το ψωμί αυτό που είναι αναγκαίον για την τροφή του ανθρώπου. Ο επιούσιος άρτος, υπάρχει και ο άλλος άρτος, ο ουράνιος άρτος, ο αγγελικός άρτος, με τον οποίο τρέφονται ψυχέ Θεών πεινώσε, λέγει Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι λοιπόν προσφέρεται πνευματική τροφή, ορθόδοξος πνευματική τροφή. Σήμερα θα ομιλούσε ένας εκ των νεωτέρων θεολόγων. Αντί αυτού ευρίσκομαι εδώ στο βήμα εγώ ο γέρον επίσκοπος. Άραγε θα μπορέσω απόψε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θα μπορέσω να ομιλήσω με ενθουσιασμό και με παλμό και με δύναμη όπως εκείνη τα προ 30 χρόνια όταν πυκνά ακροατήρια μας οίκουον ότε μεν στην αίθουσα του Παλαμιδίου, όταν στην αίθουσα του Χριστοκοπίδου και στην αίθουσα των Τριών Ιεραρχών και εδώ τελευταία στην αίθουσα, το γύρας ουκ' έρχεται μόνον. Σας απόψε ομολογώ θα σας αδικήσω. Και μάλλον θα έπρεπε να ημιθώ κι εγώ το παράδειγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού του Θεολόγου, ο οποίος όταν ήταν νέος εξεφώνει μακρούς λόγους, περισπουδάστους λόγους, αλλά όταν πλέον αγύρασε και δεν μπορούσε να ομιλεί όπως πρώτα, κατόπιν επιμονής πολλής των πνευματικών του παιδιών, υποβασταζόμενος από τα πνευματικά του τέκνα, προσήγετο στο ακροατήριο και έκανε το συντομότερο κήρυγμα, το πιο συντομότερο κήρυγμα που ακούστη ποτέ στον κόσμο. Ήταν το κήρυγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού του Θεολόγου στα γράμματά του, και το κήρυγμα αυτό ήταν τρεις λέξεις: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». «Παιδιά μου», λέει, «αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Αυτό το παράδειγμα θα έπρεπε και εγώ να ημιθώ και να αποσυρθώ από τη σκηνή του βήματος και να παραδώσω το βήμα εις άλλους νεοτέρους. Αλλά εν τούτης, παρόλη την ατέλεια και αμαρτωλότητά μας, τολμούμε και εμφανιζόμαστε και πάλι εδώ εις το βήμα του Συλλόγου για να ομιλήσουμε. Τι είπαμε και τι λαλήσουμε, είναι πολλά τα θέματα, φλέγοντα θέματα, καυτά θέματα και προβλήματα όπως τα ονομάζουν στην σύγχρονη εποχή. Ένα δε θέμα φλέγων που όπου να πάμε συζητείτε σήμερα Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, εις όλα τα πολιτισμένα κράτη, είναι το θέμα του παιδιού. Το 1979 ονομάστη έτος του παιδιού. Το ΟΗΕ, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, εκήξε το έτος αυτό έτος ενδιαφέροντος για το παιδί.
και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα περιοδικά και οι εφημερίδες και οι άγγονες και τα βήματα τα επίσημα ακούονται, ομιλούν δια το παιδί. Και ακούοντας κανείς τον θόρυβο των μεγάλων που δημιουργείται γύρω από το παιδί, νομίζει κανείς ότι το έτος, ότι πράγματι το έτος αυτό είναι έτος του παιδιού και ότι ο αιών τον οποίον διανύουμε είναι ο χρυσούς αιών του παιδιού. Λόγια, λόγια και μόνο λόγια. Και αν τα λόγια αυτά, τα εκατομμύρια λόγια που εκφωνούνται ανατολή και δύσης για το παιδί, μετεφράζοντο εις γύρας αγγλικάς και κάθε λέξη για το παιδί εγινόνταν και μία γύρα αγγλέζικα, τότε θα συγκεντρώνοντο μία πυραμίδα χρυσών νομισμάτων με τα οποία θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε εις τας μεγάλας ανάγκας της παιδικής ηλικίας. Λόγια και όχι τα έργα μας είναι αντίθετα. Όχι έτος του παιδιού, όχι χρυσούς αιών του παιδιού, αλλά το έτος του αιώνα αυτός που διανύουμε είναι ο αιών του εγκλήματος. Πολλά εγκλήματα διέπραξε ο αιών αυτός, αλλά ο αιών αυτός θα τιμωρηθεί και η γη θα συστεί και τα άστρα θα πέσουν από τα ουράνια και οι ποταμοί θα ξηρανθούν και πολλά και μεγάλα γεγονότα συμβούν δια δύο αμαρτήματα οποία διαπράττει η ανθρωπότης. Το ένα αμάρτημα είναι η αθεία, η απιστία, ο ηλισμός, η βλαστημία κατά του Θεού και το άλλο αμάρτημα, σοβαρότατο αμάρτημα, είναι η γενοκτονία, είναι το έγκλημα των εκτρώσεων και των αμβλώσεων που διενεργείται μέσα στα κλινικά και τα νοσοκομεία από επιστήμονας αθέους και ληστάς στα συνειδή τους. Και μόνο εδώ στην πατρίδα μας κάποιος επιστήμον θα έχετε ακούσει δημοσίευσε στατιστική και απέδειξε ότι κατ' έτος όλη την Ελλάδα οι εκτρώσεις φτάνουν τις 300.000. Σ' αριθμός, βρικαλαίος αριθμός. Και ενώ λοιπόν η γη της Ελλάδος βάφεται με το αίμα αθώων παιδιών και ενώ νέοι ρόδες σφάζουν τα μικρά παιδιά όπως ο ρόδες εκείνος ο αρχαίος, εντούτοις υποκριτέ και φαρισαίοι κάνουμε ένα έτος του παιδιού. Δεν υπάρχει υποκρισία μεγαλύτερη από αυτή. Αλλά εγώ αγαπητή μου, δεν ήρθα απόψε εδώ να σου μιλήσω για το παιδί. Ήρθα να σου μιλήσω επάνω σε ένα άλλο θέμα που είναι οικείον, πλησιάζει που είναι αρμόδιον στην ηλικία μου. Ένα θέμα που βέβαια στο περισσότερο μέρος του εκκληροκροτηρίου μου δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά εντούτοις όμως το θέμα αυτό είναι και αυτό θέμα σοβαρόν. Θα μιλήσω όχι για την ανατολή της ανθρωπίνης ζωής, αλλά για την δύση της ανθρωπίνης ζωής. Ωραία είναι η ανατολή του ηλίου. Όταν το πρωί-πρωί ανεβείς επάνω ψηλά, στα βουνά τα ψηλά και αντικρίσεις το πρωί τον ήλιο ως νυφίον εξερχόμενον εκ της παστάδος αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ, ένα θέαμα μαγεία είναι. Λάμπη, χρυσώνει τα πάντα. Είναι ωραιότατο το θέαμα της μαγείας του ανατολής του ηλίου. Αλλά η Δύσης είναι μελάγχολος. Το ηλιοβασίλεμα, όπως το περιγράφουν ποιητές και πεζογράφοι, σκορπίζει κάποια μελαγχολία, ένα αίσθημα μελαγχολίας, το οποίο αίσθημα μελαγχολίας μετριάζει η ελπής ότι την επόμενη μέρα το σκότος θα διαλυθεί και η λαμπρά πάλι η μέρα θα ανατείλει. Κάποιο παιδάκι που είδε τον ήλιο να βασιλεύει έβαλε τα κλάματα. «Μαμά, μαμά, πέθανε ο ήλιος». «Όχι παιδί μου», του λέει, «θα βγει ο ήλιος». «Μα πότε μαμά, θα βγει ο ήλιος». «Όσο βέβαια ήμαθα ότι θα ανατείλει ο ήλιος, τόσο βέβαια είναι ότι θα έρθει εκείνος να κρίνει τον κόσμο, το σκοτάδι». Το πυκνό σκοτάδι που υπάρχει επάνω στη γη. Σκότος αθεΐας και αθεΐας και πάσης άλλης αμαρτίας. Το πυκνό αυτό σκότος θα διαλυθεί και λαμπρός ήλιος θα ανατείλει στον κόσμο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέδε συμνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για την ανατολή της ζωής. Ανατολή της ζωής είναι η παιδική ηλικία. Το παιδί είναι η ανατολή. Θα μιλήσω για το γύρας, για τα γράμματα. Το γύρας είναι, τα γράμματα είναι οι δύσεις της ανθρωπίνης ζωής.
αν και το ακροατήριο εδώ δεν αποτελείται από γέροντας. Η πλειοψηφία του ακροατηρίου ανέκαθε εδώ στη ζωοδόχο πηγή είναι νέοι. Εν τούτης όμως και αυτοί πρέπει να ακούσουν το κήρυγμα περί γύρατος, διότι και αυτοί αντιμετωπίζουν εις τας οικογενείας των προβλήματα γερόντων και αυτοί μια μέρα θα γεράσουν κατά φυσιολογικό νόμο. Το γύρος, αγαπητοί μου, τα γυρατιά είναι μια συνέπεια, μια θλιβρά συνέπεια από τα συνεπείας εκείνας τα οποία επέφερε στον κόσμο το προπορατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Πρώτο αμαρτήματος δεν υπήρχε γύρας. Πρώτο αμαρτήματος δεν υπήρχε ασθένεια. Πρώτο αμαρτήματος του Αδάμ και της Εύας υγεία υπήρχε. Μικρόβιον στην φύση δεν υπήρχε μικρόβιον. Ο άνθρωπος ήταν το πάντοτε νέος. Διατέλει στην ακμή των σωματικών, δυνατικών και πνευματικών του δυνάμεων. Αλλά μετά το αμάρτημα εισήθη η φθορά εις το ανθρώπινο γένος. Εισήθη το μικρόβιο της ασθενείας και εφόλιασε μες στα σπλάχνα του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο γέρος, ότι έρχεται η ηλικία που παρακμάζουν πλέον οι δυνάμεις. Τα μαλλιά σπρίζουν, τα δόντια πίπτουν, τα μάτια δεν βλέπουν, τα αυτιά δεν ακούνε, τα πόδια τρίζουν, τρικλίζουν. Σκληρό φαινόμενο το γύρας, ούτε έρχεται μόνο. Εν τούτης είναι βαθιά μες στον άνθρωπο το αίσθηκτο της ζωής. Δεν θέλει ο άνθρωπος να αποθάνει. Και είναι και αυτό μια απόδειξη ότι ο άνθρωπος επλάστη δια την αθανασία, δια την αιωνιότητα. Δεν θέλει να αποθάνει ο άνθρωπος. Και δι' αυτό η πιο ωραία ευχή του είναι χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φοράς το χέρι των ανθρώπων έγραψε την ευχή αυτή χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια, ο Δαβίδη μας λέγει, 70 είναι τα έτη της ζωής του ανθρώπου. Εάν δε δυναστείες, 80, πέραν δε τούτο κόπος και μόχθος. Πόσα τα έτη της ζωής του ανθρώπου, στην παλιά εποχή, που οι άνθρωποι ζούσαν φυσικών βίων, το δε καταφύσιν ζήν, είναι κατά Θεόν ζήν, στην παλιά εποχή ήταν μακρόβιοι άνθρωποι. Δεν είναι παραμύθι, γεγονός είναι, ότι η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει παραδείγματα μακροβίων ανθρώπων. Λόγω χάρη, ο Ιακώβ έζησε 217 έτη. Ο Αβραάμ 275 έτη. Ο δε Μαθουσάλας έφτασε το ακρότατον όριο. Τώρα προσπαθεί η επιστήμη, κατά βάση προσπαθίας, να βρει φάρμακον. Φάρμακον και ενέσεις, εις τρόπον ώστε η ζωή του ανθρώπου να υπερβεί τα 100 έτη και να φτάσει. Εκεί κάτω στο γεροκομείο έχω ένα γέροντα Καυκάσιο. Το μαλλί του είναι μαύρο, όχι όπως είναι το κεφάλι του Τίτου της Ιουγκοσλαβίας που το βάφει με κατράν και είναι μαύρο, αλλά είναι μαύρο φυσικών, φυσικών μαύρων, είναι φυσικών μαύρων και είναι από τον Κάυκασο, γερός, ατσάλινος, τα μάτια του βλέπουν αετός, τα αυτιά του, τα μάτια του, η όλη του υπόσταση στο στομάχι του. Θα φτάσει τα 120-125. Θαύμα, μακρόβιος. Ζωή πολύ φυσική έζησε αυτός ο άνθρωπος μέσα στην αυτή. Μπορεί λοιπόν να παραταθεί το ανθρώπινο, η ανθρώπινη ζωή. Κάτω εκεί στα μέρη της Παρνασίδος, στην Αράχοβα, κάτω εκεί στην Άμφισσα, στα ψηλά βουνά του Παρνασσού που ζουν εκεί τσοπαναρέοι, στην σταγλέντια του, στα διασκεδάσεις των, ο ένας τον άλλο δεν λένε αυτό το πολιτισμένο χρόνια πολλά, αλλά λένε κορακοζόητος. Ο εστί μετρημευόμενον ότι ο κόρακας, και είναι γεγονός αυτό, ότι ο κόρακας ζει, παρακαλώ, 200 χρόνια ζει ο κόρακας. Ενώ το ειδονάκι ζει μόνον 2-3 χρόνια. Αλλά τι είναι κανείς να ζήσει κόρακας και να λέει κρά, κρά, πάνω στα βουνά, τα πέραντα όρια και να ζητεί να τραφεί με τα ψοφίμια, ή να είναι η αηδόνη να κελαϊδάει και να γεμίζει την ατμόσφαιρα με τα ωραία του τραγούδια. Λοιπόν, εκείνο που λέγανε οι πρόγονοί μας, οι αλυσμόνητοι κλέφτε και αρματολοί στα ψηλά βουνά, ότι προτιμότερο μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Δεν είναι το ποσόν των χρόνων το οποίο να αξιοποιεί την ανθρώπινη ζωή, είναι η ποιότητα των χρόνων. Μπορεί κανείς να ζήσει ο λίγα χρόνια
και τούτο στα ολίγα αυτά χρόνια να πράξει μεγάλα και θαυμαστά και μπορεί κανείς να ζήσει ζωή κόρακος και να γίνει κορακοζόητος χωρίς να προσφέρει τίποτα εις την ανθρωπότητα. Το ένστικτο της ζωής, το γύρας. Το γύρας είναι γύρας, ο νέος ζει με τας ελπίδας. Τη νύχτα δεν κοιμάται, όνειρα βλέπει. Πυργώνει πύργους και φαντάζεται ένα μέλλον γεμάτο από δράση και από ενέργεια. Ο γέρος πλέον δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δράση. Ζει με τις αναμνήσεις. Είναι ηλικία η περίοδος των γλυκίων, των αναμνήσεων. Έχει τον κινηματογράφο το γέρος. Σύνησε ένα γέροντα, λέω δεν έχει κινηματογράφο. Λέει δεν έχω κινηματογράφο. Αλλά έχω καλό τον κινηματογράφο, λέει εγώ. Ποιο? Γύριζε το κουμπί, λέει, και είναι μπροστά μου, λέει. 80 χρόνια ζωή, λέει, θυμάμαι τη ζωή, κοιτάζω. Περνούν μπροστά μου στη μετογραφική ταινία όλων των παρελθών της ανθρώπινης ζωής. Εμνήστη του προφήτου Βρόντος, ενθυμείται ο άνθρωπος το παρελθόν. Κι αν το παρελθόν είναι ένδοξο, ηρωικό, μεγάλο, μεγαλόπνο, άλυσης χρυσή μεγάλων σκέψεων και λόγων και πράξεων, ό, τότε ο γέρον αυτός είναι ευτυχής. Εν την απολύση του παρελθόντος ζει τας ορωτέρας ημέρας της ζωής του. Η γλυκή ανάμνηση του παρελθόντος είναι παράδεισος. Παράδεισος είναι. Όπως βλέπουμε στους αρχαίους Σπαρτιάτας που όταν γεννούσαν πλέον γινόνταν γέροντες, εχόρευαν και έλεγαν έψελον κοινό το ωραίο τραγούδι τους ότι κάποτε και εμείς ήμεθα οι μαχητές των Θερμοπυλών, οι μαχητές των ωραίων αγώνων της φυλής. Αλλά γιατί να φέρω παραδείγματα? Ωραία η του ειδήσεις της ζωής, ωραίο το ηλιοβασίλεμα της ζωής των μεγάλων ανδρών της Καινής Διαθήκης και Παλαιάς Διαθήκης. Ωραίο το βασίλεμα του Αβραάμ, του Μωυσέου, των μεγάλων προφητών. Ωραίο το ηλιοβασίλεμα του Σιμών, ο οποίος είπε «Γίνε απολύ στον δρούσου δέσποτα, ότι είδον το σωτήριό σου, ο ετοίμασα σπάση της λαής». Ωραίο το ηλιοβασίλεμα του Παύλου του Αποστόλου μέσα στα παντρούμια της φυλακής της Ρώμης όταν είπε εκείνο το περίφημο «Όταν η γόνα τον κανονιγόνιζε τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρικα». Και ωραίο το ηλιοβασίλεμα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος νίσκον είπε «Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα». Και ωραίο, συνειδητικό, το ηλιοβασίλεμα της ζωής του Χρυσοστόμου όταν εξόριστος από την κακία των αρχιερέων και ιερέων μακράν της προσφυλής του πόλεως πέρα εις τα μέρη τα άγρια της Ερμηνείας είπε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκα». Είχε τι ούτων τέλος αγαπητοί έχουμε και εμείς χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα νεφέσιν ειρηνικά και καλή απολογία την προβλήματος Χριστού ετησόμε. Αλλά εάν το παρελθόν δεν είναι οποίο έπρεπε να είναι αλλά είναι παρελθόν εστιγματισμένο, παρελθόν το οποίο έχει να παρουσιάσει πολλά σκυλίδας, έχει να παρουσιάσει λόγους εσχρούς, πράξεις εσχράς, έργα κατάσκυντα, επέσκυντα, με τα οποία και το θείον προσευλήθη και ο άνθρωπος ετοιμάστη και η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια εξευτελίστη. Εάν λέω το παρελθόν δεν είναι ένδοξο, αλλά είναι άτιμο, τότε ο γέρον είναι δυστυχής. Αναπολών τα περασμένα του χρόνια αναστενάζει. Το παρελθόν δια τον γέροντα που έζησε μια τέτοια ζωή είναι κόλασης, μικρά κόλασης. Κλαίουν οι γέροντες για τα χρόνια που περάσανε, για τα κακά που έκαναν, για τα καλά κόμματα μπορούσαν να κάνουν και δεν τα έκαναν. Φεύγει ο χρόνος, ανεπιστρεπτεί. Τι δεν θα δίνουν οι γέροντες για να επανέλθουν τα χρόνια της νεότητος, τα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Λέγουν ότι εάν υποθέσουμε ότι πάμε κάτω στην κόλαση που δεν είναι παραμύθι όπως νομίζουμε εκεί, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όσο είναι βέβαιο ότι υπάρχει νύχτα σκοτεινή και ασέλινος, έτσι είναι βέβαιο ότι υπάρχει σκότος εξώτερων
στριγμός και βρυμός των οδόντων. Είναι γεγονός. Και όπως έλεγε ο Χρυσόστομος, θα ευχόμουν και εγώ, σαν αμαρτωλός, λέει ο Χρυσόστομος, θα ευχόμουν και εγώ να μην υπήρχε κόλασης. Αλλά δυστυχώς υπάρχει κόλασης. Εάν λοιπόν πάμε κάτω στην κόλαση και ρωτήσουμε τους κολασμένους μέσα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ασπρομάλους γέροντες, όλους μέσα εκεί στην κόλαση, και ρωτήσουμε τι θέλετε, τι θα απαντήσουν μέσα? Θα ζητήσουν πλούτη, μέγαρα, επαύλης, πλοία, ουρανοξύστας, θησαυροί χρυσίων και αργύριων, στέματα βασιλικά, ράβδους, στρατηγικάς ράβδους, επίγεια ειδονάς? Τίποτε από αυτά θα ζητήσουν. Κολασμένοι κάτω θα ζητήσουν ένα πράγμα. Τι ένα πράγμα? Ένα λεπτό! Ένα λεπτό να ξαναγυρίσουν στον κόσμο. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό, εάν ξαναγυρίσουν στον κόσμο, θα πούνε το ήμα αυτόν και το μίστη μου Κυρίω, όταν άτσι τη Βασιλεία. Οποίο λόγο, αδελφοί μου, θα δώσουμε στον Θεό που σκοτώνουμε τον καιρό και αφήνουμε τον καιρό να παρέρχεται, χωρίς ο καιρός αυτός να αξιοποιείται προς δόξαν Χριστού, προς ωφέλεια της ανθρωπότητος, προς οικοδομήν της Αγίας μας Εκκλησίας. Το γύρας ουκ έρχεται μόνο για αναμνήσεις του. Σύρουν όπιστε τις αναμνήσεις του παρελθόντος, σύρουν όπιστε τις αναμνήσεις του παρελθόντος αιώνος, της παρελθούσης ζωής. Λέγουν πολλοί ότι αναμνήσεις, εμείς δεν θέλουμε αναμνήσεις. Εμείς δεν μας αφαίρει το παρελθόν. Δεν μας αφαίρουν ακροπόλεις και καπιτόλια και έργα μουσείο. Δεν είναι μουσείο η ζωή σου, λέει, δράσεις. Και από τη άλλη πλευρά δεν έχει καμία θέση το γύρα σου, λέει πλέον. Ας ζουν οι γέροι με τις αναμνήσεις του. Εμείς θέλουμε δράση, ζωή, μέλλον. Αυτά λέγουν και κηρύσουν το γύρας άχρηστο. Άχρηστο το γύρας. Το γύρας και η γεροντική ηλικία μπορεί να προσφέρει υπηρεσία στον άνθρωπο. Βέβαια γνωρίζω ότι υπάρχουν γέροντες που τα χάνουν τα τελευταία της ζωής του, γίνονται κρονόγερες και πανίμπεδες και λέγουν πράγματα τα οποία ντρέπεται να τα πει ένας γέρος, και είναι μια συμφορά μες στο σπίτι ένας θιούτος γέρος, κρονόγερος και πανίμπες, ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει πλέον κλπ. Ξεκούτιδες, όπως λέει ο λαός. Και είναι μια δοκιμασία μεγάλη μια οικογένεια να έχει μέσα ένα τούτο γέροντα και να μην μπορεί να τον παρουσιάσει στον κύκλο των συγγενών και των φίλων. Γνωρίζω ότι η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι ένα από τα πιο θλιβερά φαινόμενα δια τα οποία εμίσα, ένα από τέσσερα πράγματα που εμίσησα, λέγει κάπου εκεί η Σοφία Σιράχ, λέγει εκεί ένα από τα τέσσερα είναι είδων λέει, εμίσησα γέροντα μοιχών, ελαττούμενο συνέσαι. Αηδίασα, λέει, πρωτοφαινομένου παρουσιάζει ένας γέρος, κρουνόγερος, ο οποίος θα έσκαλε τη ζωή του, θέλει να ήρθε κάποιος στη Μητρόπολη, δεν είναι υπερβολή, 90 ετών στη Μητρόπολη. Μη γελάσετε. Λοιπόν, και ήθελε να παντρευτεί. Μη γελάσετε. Λοιπόν, κάτσα εκεί, του είπα, προσπάθησα να τον πείσω, λογική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γέφυρα εννοήσεως. Επέμενε στο τέλος όταν το αρνήθηκα ότι θεωρώ τον βίον, τον γάμον αυτόν αφύσικον βίον, διότι αυτός είχε κάποια σύνταξη, Αμερικάνος, και είχε σύνταξη και προσπαθούσε να πάρει μια 25 ετών. Λοιπόν, και προσπαθούσα να τον πείσω, καλάσα και την ιδέα εκεί, μάταιος η προσπάθειά μου. Ημέν, από τον ίστρο της φιλαργυρίας, εδέχεται να λάβει του τον γέροντα, γέροντα με πλούτον, με περιουσία, με κληρονομιά. Ο δε άλλος πάλι από τον ίστρο της ακολασίας, γέρωσον, εζήτη να παντρευτείς δι' αυτήν. Εμείς, λέει, γέροντα μοιχών, ελατούμενος συνέσαι. Αλλά να αφαιρέσουμε τα παραδείγματα του των γερόντων. Γερόντων, έχουμε παραδείγματα γερόντων σοφών, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν στην ζωή ένα πολύτιμο πράγμα. Πολύτιμο πράγμα. Πιο πολύτιμο πράγμα. Βλέπετε αυτή τη Γερμανία που ήταν ένα πτώμα ήταν η Γερμανία. Κανείς δεν περίμενε ότι η Γερμανία θα γίνει πάλι μια δύναμη παγκόσμιος, ισχυρά, ερχομένη στον κολοφόνα της επιστήμης και της δόξης της τέχνης. Ποιος την ανέστησε? Ένας γέρος 85 ετών, ο Αντενάουερ. Αλλά ήταν
Όχι γέρος μοιχός ελαττούμενος συνέση, ονόνο ήτο, αλλά ήταν γέρο, φρόνιμος, πιστός, αφοσιωμένος, πολύτεκνος με 9 παιδιά. Και η μεγαλύτερη χαρά του που αισθάνθηκε στη ζωή του Αντενάου, ποια ήταν, όταν το μεγαλύτερο παιδί του έγινε ιερομόναχος, ιεραπόστολος. Ο γέρο, το εκφράζει αυτό ο λαός μας. Λοιπόν, παράδειγμα έχουμε ένας καπετάνιος γέρος, θαλασσόλικος που του λέμε εμείς που νιζούμε στα νησιά, κοιτάζαμε όταν είχαμε πάνω στο καράβι γέρο θαλασσόλικο, κοιμούμασταν με ησυχία στα καράβια μέσα. Ας ήταν η μεγαλύτερη τροκεμία, γιατί ξέραμε ότι ο θαλασσόλικος νικά τα κύματα, ξέρει να κυβερνά. Ενώ ο γέρο ο νέος, τολμηρός όπως είναι, το ρίχνει το καράβι στις ξέρες. Ο γέρος έχει σύνεση και φρόνηση και ξέρει να κυβερνάει το τιμόνι και να το καθοδηγάει στους λιμένας και στους ωκεανούς. Ο λαός μας το εκφράζει αυτό το πνεύμα. Πώς το εκφράζει? Το εκφράζει πολύ απλά το πνεύμα αυτό. Εάν λέγει, έχεις αμπέλι να το σκάψεις, φώναξε νιού να το σκάψει. Αλλά όταν πρόκειται να το κλαδέψεις, φώναξε γέρο να το κλαδέψει. Γιατί αν φωνάξεις νιού να το κλαδέψει, το αμπέλι θα το καταστρέψει. Γιατί είναι τέχνη να κλαδεύει κανείς το αμπέλι. Όπως είναι και τέχνη να κυβερνάει κανείς οικογένεια, έθνος, κοινότητα λαών ολόκληρο. Το γύρας λοιπόν έχει να προσφέρει την πείραν του, την ανεκτήμη των πείραν του. Έχει πείραν ο νέος, ο γέροντας, και εκ της πείρας αυτής, της οποίας στερείται τελείως ένας νεαρός που εκαυχάτω επιστήμων που είχε πάει στο πανεπιστήμιο και είχε βγάλει το πανεπιστήμιο με άριστα και πήγε στο χωριό του σε έναν πατέρα ολιγογράμματο και καυχάτω στον πατέρα του και το ρωτούσε τον πατέρα του συνεχώς και ο πατέρας δεν μπορούσε να απαντήσει τα ερωτήματα και χαίρεται ο πατέρας του, αλλά έβλεπε ότι ήταν υπερήφανος ο γιος του και μετά του λέει, εγώ παιδί μου δεν τα διάβασα αυτά, αλλά και εσύ δεν διάβασε ένα βιβλίο το οποίο είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του κόσμου. Λέει, ποιο βιβλίο πατέρα? Το βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι το σπουδαιότερο βιβλίο. Το έχει διαβάσει αυτό ο γέροντας. Το βιβλίο της ζωής, και το βιβλίο της ζωής έχει να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα στην νεότητα. Τιμή λοιπόν στους γέροντας. Γι' αυτό λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό, ότι ο προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσει πρόσωπον πρεσβυτέρων, λέει. Όταν δεις πρεσβύτερο με άσπρα μαλλιά, να σηκώνεσαι επάνω να τον τιμάς, να τον σέβεσαι. Πολύ δε περισσότερο εάν αυτός είναι πατέρας ή μητέρα σου. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Ένας λαός που εσέβεται το γύρας και αιτήμα το γύρας, ξέρετε ποιος είναι ο λαός αυτός? Οι Σπαρτιάτε. Μόνο οι Σπαρτιάτε είχαν μεγάλη τιμή στο γύρας. Διηγούνται όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνας, κάτω εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνας, ήταν κατάμεστο το στάδιο από όλα τα επαρχίες του έθνους μας, ένας γέρος παρουσιάστη στο στάδιο. Κανείς δεν κουνήθηκε να δώσει τη θέση του. Όταν παρουσπήγε κοντά στα κερκίδας, στο μέρος όπου ήταν οι Σπαρτιάτε, όλοι οι Σπαρτιάτε σηκώθηκαν όρθιοι. Χειροκροτήματα μέσα στο στάδιο. Και τότε ο γέρος τι είπε? Ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν το καλό, αλλά μόνο οι Σπαρτιάτε το εκτελούν. Τιμή στο γύρας. Ο αρχαίος κόσμος δεν είχε τιμή στο γύρας. Ο λατρικός λαός ήταν σκυρός προς τους γέροντας. Τα τρυφερά αισθήματα ήταν σπάνια. Οι γέροντες, υπήρχε περιοχή της Ελλάδος που τους γέροντας όταν πλησίαζαν τα 60 έτη τους άρπαζαν και όπως οι Σπαρτιάτε τα μικρά παιδιά τα έριπταν στα σκιάδας, έτσι και στην άλλη αυτή περιοχή της Ελλάδος έπαιρναν τους γέροντας και τους έριπταν μέσα εις του δρόμου της πλατείας ερήμους και εγκατελειμμένους. Και ακόμα σήμερα κάτω στην Ασία και στην Αφρική, στα άγρια φύλλα, στους αγρίους, όταν γεράσει ο γέροντας, οι άγριοι τον αφήνουν οι άγριοι και τον σπρώχνουν μέσα στα λόχμας και μέσα στα βραχούδι μέρη και μέσα στα δασούδι μέρη και κατεβαίνουν λιοντάρια και τους τρώνε. Σκυρώτης προς αυτά υπάρχει μέσα στην γενική ηλικία. Και έτσι ο άνθρωπος καταλήγει σε μια σκυρότητα που είναι απαράδεκτος, που δεν συμφωνεί με το πνεύμα
το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα. Τι είναι ο άνθρωπος? Λέει κάπου ο Βασίλειος ότι άνθρωπος σκυρός, σκυρός προς τους γονείς του, προς τους γέροντας πατέρας του, είναι κτίνος και χειρότερο από το κτίνος. Υπάρχει ένα πουλί που αγαπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ τους γονείς του, πάρα πολύ. Μακάρι να αγαπούσανε τα παιδιά τους γέροντας γονείς των όπως αγαπάει το πουλί αυτού. Λέγεται Πελαργός, αυτός που πετάει επάνω στις κορυφές των κοδωνοστασίων, χτίζει τις φωλές του. Λέγουν λοιπόν για τον Πελαργό, όταν γεράσουν ο Πελαργός και δεν μπορεί πλέον να πετάξει, να πάει στους κάμπους να συλλέξει σκολή και τροφή, δεν πεθαίνει από την πείνα. Δεν την πεθαίνει. Όλα τα παιδιά προσφέρουν εκλεκτή τροφή. Και επειδή ο Πελαργός κρυώνει, ο γέρος Πελαργός κρυώνει, έχουν πέσει τα φτερά του, τον πλησιάζουν και τον σκεπάζουν. Ο άνθρωπος, ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιστοργή την οποία δεικνύουν τα παιδιά του Πελαργού προς τον πατέρα Πελαργών, ονομάζεται αντιπελάργησης, ευγνωμοσύνη, ανταπόδοσης προς τους γονείς. Και ούτως είναι ο αρχαίος κόσμος σκυρός προς τους γερόντας. Ποιος σε κοίταξε τους γερόντας, τα γεράματα ποιος τα κοίταξε? Μια ερώτηση θεμελιώδης, μια ερώτηση την οποία απευθύνομαι προς ηλιστάς και αθέους και τους αντιχρίστους. Ποιος σε κοίταξε το μικρό παιδί που το ρίπταν στα σκυλιά και κάτω στους σκιάδας? Ποιος σε κοίταξε την γυναίκα την αδύνατον που ήταν δούλη, που καταπατείται από τον ανδρικό εγωισμό? Ποιος κοίταξε τους αδυνάτους? Ο Νίτσε έχει δίκιο όταν λέγει ότι η θρησκεία από μένα, από ένα μέρος έχει δίκιο, ότι η θρησκεία του Ναζραίου είναι η θρησκεία των αδυνάτων. Ο Χριστός, η θρησκεία μας έριξε τον προβολέα μέσα στο χάρος. Η θρησκεία μας πήρε το μικρό παιδί και τον αγκάλιασε και είπε ότι αν δεν γίνετε όσαν τα παιδιά δεν θα έχετε μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Η θρησκεία του Ναζαραίου αγκάλιασε τον γέροντα, τον ασπρομάλι γέροντα και του έδωσε κουράγιο, μεγάλο κουράγιο για να ζήσει και να πει τα λόγια εκείνα είναι απολύ στον Ρούσου δέσποτα κατορήμα σου. Η θρησκεία του Χριστού έριξε φως στον ίκνο αλλά και στον τάφο της ανθρωπίνης ζωής. Γυρνάτε το ερώτημα για να τελειώνω. Γυρνάτε το ερώτημα. Σήμερα το γύρας, τα γυράματα τιμώνται σήμερα? Η απάντηση είναι δυσάρεστος. Και μόνοι σας δίνεστε να αναφέρετε παραδείγματα παιδιών τα οποία συμπεριφέρονται βανάψως προς τους γονείς του. Θα αναφέρω κι εγώ 4-5 και θα τελειώσω τον λόγο. Και ένα άλλο παράδειγμα. Το έμαθα επάνω στη Θεσσαλονίκη, το έμαθα αυτό. Ότι ένας νέος εκλεκτός εζήτησε μια κοπέλα. Μια κοπέλα λοιπόν. Αυτή η κοπέλα όμως ήταν μια κοπέλα μοντέρνα. Μια κοπέλα με νέας ιδέας, όχι ελληνικάς ιδέας, όχι των παραδόσεων, όχι της φυλής. Είχε πάει και στο Παρίσι ένα διάστημα, δεν ξέρω που έκανε έτσι, και είχε πει πολύ νερό από τον ποταμό Σικουάνα και είχε άλλες αντιλήψεις περί αυτής της υποθέσεως. Τέλος πάντων, ο νέος την ζήτησε. Η ερώτηση, η πρώτη ερώτηση, της νέας, τι απήντησε? Λέγει, τον ρώτησε, λέει, έχετε ερώτημα της νέας στο νέο που τη ζήτησε. Λέει, έχετε παλιά έπιπλα στο σπίτι? Δεν κατάλαβε αυτή, δεν κατάλαβε ο νέος τι εννοούσε παλιά έπιπλα. Και τότε αυτή ξηγάλε, παλιά έπιπλα εννοώ τους γέρους. Και επειδή ο νέος είχε παλιά έπιπλα, είχε γέροντας και δεν εννοούσε να τους εγκαταλείψει, το συνοικέσιο αιματεώθη. Τι αιματεούνται πολλά τη συνοικέσια. Πολλά συνοικέσια αιματεούνται. Διότι δεν το θέλουν ευλογία. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Να κλείσει τα μάτια του πατέρα σου. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Και είναι κατάρα. Να αφήσει τον πατέρα σου έτσι, έρημο, εγκατελειμμένο. Ευλογημένα τα χέρια που κλείσαν τα μάτια των γονέων του. Και κατηραμένα εκείνοι οι οποίοι αδιαφόρησαν κατά τρόπον κοινικών, ανέστητων για τους γονείς των. Θέτει άλλο παράδειγμα από το βιβλίο της Πύρας, μιλώ και εγώ τώρα. Λοιπόν, ένας γέρος δούλευε εργατικός, παρακαλώ ανέτρεψε με τον κόπο του, με το ιδρώτα του 6 παιδιά. Τώρα πια γύρασε, δεν μπορεί να εργαστεί.
Δεν μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό του. Ας πάω στα παιδιά μου. Πάει στο πρώτο παιδί, λέει σε μένα ήρθες. Ο γέρος έφυγε πικραμένος. Πάει στο δεύτερο, σε μένα ήρθες. Πάει στο τρίτο, τα ίδια. Στο τέταρτο, τα ίδια. Στο πέμπτο, τα ίδια. Στο έκτο, τα ίδια. Απελπισμένος πλέον, πήγε και απέστω ρέμα και αυτοκτόνησε. Κατηρωμένα, ναι, κατηρωμένα. Τα παιδιά εκείνα τα οποία δεικνύουν στον αιώνα αυτόν μια τέτοια διαγωγή. Διότι το χειρότερο απ' όλα, ο γέρος τι θέλει. Μικρός, λιτοδίαιτος είναι ο γέρος. Ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαούρτι ή κάτι ελάχιστο, αυτά φτάνουν για το γύρασμα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται ο γύρας είναι η αγάπη, η στοργή. Η στοργή, η μοναξιά είναι φοβερό πράγμα για το γέρας. Τον βλέπει τον γέροντα και στη φρόνα μέσα σε ένα χερώνα βρήκαμε ένα γέροντα εγκαταλειμμένο. Κόντευε να σαπίσει μες τον Αχερώνα, τον είχαν εγκαταλείψει οι πάντες και τον πήραμε τον Αχερώνα και τον φέραμε στο γεροκομείο εκεί της Βλωρίνης και λοιπά. Μέσα. Και ένας άλλος, πολλά παραδείγματα τι αυτά, η μοναξά είναι το φορότερο μαρτύριο για το γέροντα. Να μην κουβεντιάζεις με το γέροντα. Άνοιξε κουβέντα με τον πατέρα σου το γέροντα, κάθισε μαζί, αντί να πας στα δισκοτέξ και στα καφενεία και στους φίλους και τα κυνήγια και τις εκδρομάς, κάτσε με τον γέροντα πατέρα σου μισή ώρα. Μισή ώρα, μισή ώρα κάτσε μαζί να κουβεντιάσει με τον πατέρα σου που τόσο εκοπίασε. Και είναι σάρξ κύσε, σάρξ τη σαρκός και ως τον εκ των οστέων σου. Τίποτε δεν φορεί. Η μοναξά. Και αυτή η εγκατάληψη, ξέρετε πόσο μοιάζει. Με εκείνη τη μοναξά που αισθάνονται τα δυο οι μαθητέ όταν επήγαιναν στους Εμαούς. Εκεί στις Εμαούς που πηγαίνανε ήταν σκυθροποί οι δύο μαθητές την ημέρα της Αναστάσεως. Λυπημένοι, στενοχωρημένοι, αφάνταστα στενοχωρημένοι, απελπισμένοι τελείως. Αλλά όταν τους επλησίασε τους δύο αυτούς απελπισμένους, ο άγνωστος Χ, ο άγνωστος Χ της ανθρωπότητος, ο οποίος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν τους επλησίασε και τους ομίλησε και τους εκουβέντιασε, πήρανε ανεπνοή, ανέπνευσαν. Ιστάντουσαν χαρά και αγαλίαση, ανεκουφίστησαν, ανεπτερώθησαν, αναζωογονήθησαν. Και τότε όταν ο Χριστός θέλησε να φύγει, τι του είπανε, μείνουν με θυμόν ότι κέφτηκε η ημέρα. Μείνουν με θυμόν ότι κέφτηκε η ημέρα. Αυτό λέγουν και οι γέροντες. Χριστέ, μείνε μαζί μας ότι κέφτηκε η ημέρα. Ότι πλησιάζει και εμάς το δικό μας ηλιοβασίλεμα. Και όπως όταν πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα, ο άνθρωπος σαν τερέστημα μελαγχολίας, έτσι οι γέροντες το ηλιοβασίλεμα τη ζωή του. Λέγουν προς τον Χριστό, Χριστέ μείνε μαζί μας. Ω γέροντες, και μέσα στην αίθουσα γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν γέροντες τους οποίους έχουν πικράνει τα παιδιά. Πολύ πικράνει. Μη στενοχωρήσε. Και αν σε αφήσει, τους αφήσει τα παιδιά σου, δεν σε αφήνει εκείνος ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παρήγορος της ζωής. Και αν έχεις τον Χριστό παρήγορο, τότε δεν έχεις ανάγκη από παρηγορία ανθρωπίνας. Μείνουν με τιμόν ότι κέφτηκε η ημέρα. Εγκατελειμμένοι οι γέροντες. Και μόνον αυτοί που έχουν συντάξεις μεγάλες, για αυτούς που έχουν συντάξεις και έχουν περιουσίες, για αυτούς υπάρχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχουν τα λεγόμενα κέντρα, αυτά ευγυρίας, στα οποία τους αρμέγουν αγρίως, αρμέγονται αγρίως εκεί πέρα. Το πνεύμα είναι πνεύμα αντιγυρικών, είναι πνεύμα αντίον των γερόντων, είναι το ηρόντων. Έμαθα προχθές στη Θεσσαλονίκη, έμαθα ότι είναι παγκόσμιο το πνεύμα αυτό κατά των γερόντων, σε όλο τον κόσμο. Και η στατιστική αποδεικνύει ότι αυτοί που αυτοκτονούν αράδα, αράδα αυτοκτονούν είναι οι γέροντες. Δεν υποφέρουν τη μοναξά, δεν υποφέρουν την εγκατάλειψη. Θα έχουμε κύμα αυτοκτονίας γερόντων λόγω της εσχράς διαγωγής. Λέγανε στην Αμερική, προβάλλεται τώρα στο Σικάγο μια ταινία, μια φοβερά ταινία, η οποία θα έρθει και στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Και η ταινία αυτή τη λέγει «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». Δηλαδή, όπως τα άλογα στο υποδρόμιο, όταν γυράσουν, είναι πλέον άχρηστα και τα παραδίδουν στα σκυλιά. Να τα καταφάγουν τα σκυλιά. Έτσι και οι άνθρωποι όταν γυράσουν πλέον σαν τα άλογα, τα πεταγμένα μέσα. Στα παλιά χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια που διηγείται ο Παδιαμάντης, το γέρο Γαϊδουράκο δεν τον έδωνε στα σκυλιά, δεν τον έδωνε.
τον περιποιήτο, τον τάιζε. Γαδουράκο, με υπηρέτησες 20 χρόνια, θα σε υπηρετήσω κι εγώ. Στοργή, όχι πλέον στον άνθρωπο, και στα ζώα. Ού ευγενή αισθήματα, ού ευγενή αισθήματα. Πώς έζησαν πλέον, και έλεπε στον γιορτό τον χωρικό της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, των Εστονισσών, να έχει τον Γαδουράκο, τον να τον ταΐζει. Τώρα όχι Γαϊδουράκο, ούτε πατέρα, τα γέρη καλό καλαπεδένων. Το σύνθημα, το αιώνος, του ληστικού αυτού αιώνος, μέσα στον κόσμο αυτόν, στους αιώνους. Και τι είναι, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι εκπληρώνεται μια προφητεία. Ποια προφητεία? Προφητεία, την είπε ο Απόστολος Παύλος, προεφήτευσε τα χρόνια μας αυτά. Και τα χρόνια μας αυτά τα προεφήτευσε όταν είπε ότι οι άνθρωποι στους εσχάτους καιρούς έσονται μία λέξη. Έσονται μία λέξη. Άστοργοι. Άστοργοι. Το αίσθηκτο αυτό της στοργής θα σβήσει μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Ταύτα, αγαπητοί μου, τα ολίγα, με κόπον και μόχθον είχα να είπω απόψε γέρον εγώ, περιγύρατος ομίλησα σήμερα εις την αγάπη σας. Θα μου είπετε ότι είναι λόγια αυτά. Εμείς θέλουμε έργα, θέλουμε αποδείξεις. Όπως δεν επιτρέπεται να ομιλείς για το παιδί όταν δεν ενδιαφέρεσαι για το παιδί, έτσι δεν επιτρέπεται να ομιλείς για τους γέροντας όταν δεν έχεις να δείξεις ενδιαφέρον για τους γέροντας. Έχω λοιπόν να σας ανακοινώσω το εξής, ότι ο σύλλογος ο Ιωάννης ο Ελεήμων, στον οποίο είστε οι περισσότεροι συνδρομητέ και βοηθείτε και ενισχύετε, έχω να σας ανακοινώσω ότι κοντά στα έργα τα οποία έχει πράξει, όπως γνωρίζετε, εκ του μηδενός. Εμείς ούτε μία δραχμή δεν είχαμε στην τσέπη, κι όμως ο λαός αυτός εβοήθησε, ο ευγενής λαός εβοήθησε από το χαδάκια, όχι πλούσιοι. Σπάνιο παράδειγμα να παρουσιαστεί πλούσιος έσπλαχνος και ελεήμων, τα πτωχαδάκια της πόλεως βοήθησαν και έκτισαν τρία ευαγή ιδρύματα. Το ένα ευαγή σύνδρυμα, έδραμα, είναι κάτω του Παλαμιδίου, όπου στεγάζονται φοιτήτριες άπορες. Το δεύτερο ίδρυμα είναι τούτο, η αίθουσα η μεγάλη, μαζί με το οικοτροφείο των φοιτητών. Το έκτισε πάλι ο λαός, το έκτισε αυτό. Το κράτος του δεν μία βοήθεια δεν μας έδωσε. Και το τρίτο είναι ένα μικρό οικοτροφείο απόρων κορασίδων εις το αμαρούσιο μεταχειροτεχνίας. Σήμερα σας αναγγέλω ένα ευχάριστο γεγονός. Το μεσημέρι, σε κάποιο μέρος στο Μενίδη, εκεί στην συγκισμό των Θρακομακεδόνων, κοντά εκεί στα σπιτεία του όρου, σήμερα, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύμα, θέσαμε θεμέλιον ευαγού συντρίμματος γεροκομείου. Χρήματα αυτό το ίδρυμα θα χρειαστεί να γίνει ένα ωραίο ίδρυμα κοντά στα άλλα γεροκομεία τα οποία έχει η πόλη μας και πρέπει να αυξηθούν τα γεροκομεία. Κοντά στα άλλα γεροκομεία θα είναι και αυτό ένα ωραίο στολίδι της περιφερίας μας και θα στοιχήσει περίπου 6 εκατομμύρια. Χρήματα δεν έχουμε. Ή μάλλον έχουμε ένα μόνο εκατομμύριο. Αλλά εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν εκ του μηδενός, εκείνος που μας βοήθησε ώστε εκ του μηδενός να δημιουργήσουμε τα έργα αυτά της φιλανθρωπίας, θέλω να πιστεύω ότι απόψε θα φωτίσει κάποιον από εσάς ή όλους δύο και θα βοηθήσουν στο έργο αυτό, εις τρόπον ώστε όχι σε μακρό διάστημα, όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα χτίσαμε σε ένα χρόνο τα χτίσαμε. Κατά τρόπο θαυμαστών. Βοήθησε ο λαός, ο ευγενής λαός, ο πτωχός λαός, ο υπέροχος λαός που πιστεύει εις τον Θεό, αυτός βοηθεί, εκ του στρήματός του βοηθεί. Πιστεύω ότι θα το βοηθήσει πάλι ο λαός αυτός και δεπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων θα σας καλέσουμε συντόμως όλους πλέον να τελέσουμε τα εγγένεια του νέου γεροκομείου. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα Σημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγχει τους ώρους. Amen.